Ευχαριστώ. Ναι, για να ολοκληρώσουμε. Σε κύριε πολλά Μπούμπα. Σημεία με κάλυψε ο κύριος Καρασμάνης. Πέρα από δημοσιογράφους, έχω περάσει και από αυτό που λέγεται συνεταιρισμός πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς, βεβαίως, από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σερών και πρέπει να σας πω ότι πιεζόμουν για να στείλω βαμβακέλο στην Ιταλία. Έπρεπε να το στείλω χήμα. Αλλιώς δεν το παίρνανε οι Ιταλοί. Είναι το μεταπητικό στάδιο και το πρεστής που έχουν στην Πάρμα, στην Πρέσια και σε άλλες περιοχές αυτή. Εγώ θέλω να ρωτήσω, για να μην μακρηγορώ. Μονοκαλλιέργεια πατάτας, πέρα από τις μειονεκτικές περιοχές, έγινε ένα συνεταιρισμό στη Βροντού και σε άλλες περιοχές. Επειδή είναι μονοκαλλιέργεια η πατάτα στην ευρύτερη περιοχή, θα υπάρχει ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο για τέτοιου είδους συνεταιρισμούς σε περιοχές με μονοκαλλιέργεια? Το δεύτερο θα μπορούσα να ρωτήσω για τη βουβαλοτροφία, που είναι πλεονέκτημα στον υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης πανελλαδικά. Και τελευταία, για να μην μακρηγορώ και να μην τρώω το χρόνο, θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποια στοιχεία για νέες καλλιέργειες, αν υπάρχει ενδιαφέρον για κράνα, μυρτόφυλλα, αρώνια, στέβια, αλλά και για βιοντίζελ. Γιατί στο νομό Σερών, το νομό μου, έχει ξεκινήσει η ελαιοκράμβη και άλλα στρεμματικής απόδοσης φυτά από μεγάλη βιομηχανία που επεξεργάζεται τέτοιου είδους φυτά. Σε τι σημείο είμαστε αυτό? Υπάρχει ενδιαφέρον για βιοντίζελ? Θυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είμαστε υπό Επιτροπή Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών. Αφορά αυτό που είπα. Ναι. Η βουβαλοτροφία είναι σε ημιορεινή περιοχή, κύριε Πρόεδρε. Τώρα πιάνουμε φόλης της ύλης στα θέματα του αγροτικής ανάπτυξης. Η βουβαλοτροφία... Είμαστε δεύτερη, τρίτη συνεδρίαση. Κάναμε τρεις συνεδριάσεις. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Είμαστε σε ορεινή περιοχή. Η βουβαλοτροφία πατάτα είναι σε ορεινές περιοχές, δεν είναι σε παιδινές.